Μετά την Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Κύπρου εκφράζει την έκπληξή της για τις ανακρίβειες όσον αφορά τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της τράπεζας στην χθεσινή έκθεση της Deutsche Bank για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες. Η διοίκηση της τράπεζας θα ανακοινώσει νωρίτερα τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε την 3η 3 Φεβρουαρίου. Τα τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα του συγκροτήματος και οι στόχοι για το 2009 θα ανακοινωθούν στις 25 Φεβρουαρίου. Όσον αφορά το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύθηκε κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα έτους, διορθώνοντας τα κέρδη που κατέγραψε στη χθεσινή συνάντηση. Συγκεκριμένα στις 4 ώρα Κύπρου, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ κατέγραψε πτώση ύψους 2,19% στις 975 μονάδες. Ρευστοποιήσεις εκδηλώθηκαν στη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με τη μετοχή να διαπραγματεύεται στα 2,31 ευρώ με 3,35% πτώση στα χαμηλότερα επίπεδα έτους. Στην Αθήνα Κύπρου κινήθηκε με απώλειες 2,5% στα 2,32 ευρώ. Η μετοχή της Μορφή Λαϊκής υποχώρησε κατά 1,7% στα 1,73 ευρώ. Στην Αθήνα η Μορφή κινήθηκε με απώλειες 1,7% στα 1,73 ευρώ. Από την άλλη, άνοδο κατά 1% σημείωσε η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας στο 0,99 ευρώ με 300.000 τζίρο. Σε άλλες οικονομικές ειδήσεις, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυξάνει τις χρηματοδοτήσεις της προς την Κύπρο στα 200 έως 300 εκατομμύρια ευρώ για το 2009 και το 2010, υπέρ κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων ζωτικών τομέων που πλήττονται από την παγκόσμια οικονομική κρίση.